δευτερόλεπτα, παιδιά. Ακούμε τον νέο πρόεδρο του ΣΟΥΔΑ. Ακούμε τον νέο Σάμις. Καλησπέρα σε όλους. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον απερχόμενο πρόεδρο, τον κύριο Παλαγιάννη, για όσα προσέφερε και για την παράδοση σε εμένα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα μέλη του συνεταιρισμού που με ψήφισαν και που δεν με ψήφισαν. Έχουμε πάρει μια απόφαση να είμαστε όλοι μαζί συσπηρωμένοι. Δεν θέλω να πω τίποτα, μόνο να μεταφέρω το νέο κλίμα, το οποίο είναι κλίμα συσπήρωσης, συντονισμού και ελπίζουμε να αποδειχθεί μιας νέας εποχής, όπου κάποια νέα στοιχεία θα βγουν στην καθημερινότητα, στην λειτουργία του συνεταιρισμού, αλλά και του πρωταθλήματος. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε και να κοιτάξουμε τον ίδιο στόχο. Πρέπει ακόμη και εσείς να προσπαθήσετε να υπηρετήσετε αυτή την επιθυμία της Λίγκας και όλοι μαζί να μπορέσουμε να τελειώσουμε ομαλά και να οργανώσουμε το καλύτερο πρωτάθλημα ή το καλύτερο δυνατό πρωτάθλημα που μπορούμε και που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιες αποφάσεις σήμερα και... Οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν και θα ανακοινώνονται όπως συνηθίζεται. Δεν έχει κάποιο νόημα να τις ανακοινώσουμε. Αφού γράζεστε κάποιες κότες μπορεί να υπάρχουν ή να υπήρξαν μέχρι σήμερα, για παράδειγμα, μεταξύ των μεγάλων της Σουπερλίγκας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί μου δίνετε μια πάσα να πω κάτι το οποίο είναι παράδειγμα μου που δεν το ανέφερα. Έναν άνθρωπο στον οποίο ήθελα να αναφερθώ, συγκεκριμένα ο κ. Μάκης Γκακάτσης, ο οποίος είναι προσωπικός μου φίλος, ο οποίος είναι ένα ικανότατο στέλεχος, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος, και για τον οποίο είμαι βέβαιος ότι θα λέγαμε τα ίδια πράγματα, ενδεχομένως θα έλεγε τα ίδια πράγματα. Είμαι βέβαιος ότι θα στηρίξει και είμαι βέβαιος ότι θα έκανε μια εξαιρετική δουλειά εάν είχε εκλεγεί στη θέση μου. Επομένως, η απάντηση αυτή, ακόμη και ανάμεσα δεν απαντά στο ερώτημά σας, σίγουρα έμεσα δίνει το στίγμα της επόμενης μέρας. Κύριε Πρόεδρε, μαθαίνουμε ότι κουβεντιάστηκε και πάλι το θέμα της αναδιάρθρωσης μετά την ψηφοφορία και επίσης μαθαίνουμε ότι για κάποιες από τις ομάδες το θέμα παραμένει ανοιχτό και ότι ενδεχομένως να μην ισχύσει αυτό που έχει αποφασιστεί μια και δύο φορές στην ΕΠΟ. Τι έχετε να μας πείτε? Αυτό που έχω να πω είναι ότι το πιο ανησυχητικό από αυτά που είπατε είναι ότι μαθαίνετε την ώρα που εμείς κάναμε συνεδρίαση. Και αυτό ελπίζω κάποια στιγμή να σταματήσει. Τα υπόλοιπα είναι επίσημες αποφάσεις του ΔΣ που θα ανακοινώσουμε. Συμβάζει η Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στην υποψηφιότητά σας, σημαίνει καρδιά σας. Εξαιρετική ερώτηση, την περίμενα με άλλο περιεχόμενο, αλλά σε αυτό θα απαντήσω και χαίρομαι που την κάνετε. Είπα να βοηθήσετε κι εσείς, δεν βλέπω να βοηθάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την απόφαση που σας είπα να βοηθήσετε.